Ευχαριστήσω πολύ. Ένα άλλο καυτό μέτωπο για την κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, είναι η αναδιάρθρωση της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας. Από το μεσημέρι έχουμε απανοτέσεις σκέψεις στο Υπουργείο Οικονομικών για την ΕΑΣ, για τα ΕΑΣ, για τη ΛΑΡΚΟ και την ΕΛΒΟ. Εκεί βρίσκεται ο Αχιλλέας Τόπας, μαζί μου και ο πρόδρομος Παπαϊλιόπουλος, γιατί όπως θα δούμε υπάρχει και πλούσιο πολιτικό παρασκήνιο πίσω από αυτές τις σκέψεις και τις προθέσεις της κυβέρνησης, τα σχέδια της κυβέρνησης για αλλαγές στις τρεις εταιρείες. Να ξεκινήσουμε όσο Αχιλλέα από εσένα και από τις πληροφορίες που έχεις από εκεί. Λοιπόν, Σία, το σχέδιο της κυβέρνησης για την αναδιάρθρωση των τριών αυτών εταιρεών μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία, δεδομένου ότι ως τα τέλη του μήνα οι σύμβουλοι που έχει ορίσει το ελληνικό δημόσιο θα πρέπει να παρουσιάσουν τις ολοκληρωμένες μελέτες τους. Η πρώτη σύσκεψη που έγινε αφορούσε στα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Εκεί το πλέον ακαθόδες ζήτημα, πέρα από τα χρέη και τα ελλείμματα που παρουσιάζει η εταιρεία και πέρα από το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι εδώ και 8 μήνες, αφορά στο ζήτημα των ενδεχομένων κρατικών επιχορηγήσεων, οι οποίες υπολογίζονται σε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ την οκταετία από το 2004 έως το 2012. Ευελπιστούν από το Υπουργείο Οικονομικών και από τις εταιρείες των συμβούλων ότι αυτό μπορεί να ξεπεραστεί, καθώς υπάρχει διάταξη της συνθήκης της Λισαβόνας που λέει ότι επιτρέπονται κρατικές επιχορηγήσεις σε αμυντικές βιομηχανίες για τη θωράκιση της χώρας. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι σίγουρο ότι θα επιτραπεί από την Κομισιόν και σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε, η λύση που εξετάζεται είναι ο διαχωρισμός του στρατιωτικού τομέα της εταιρείας, δηλαδή των 5 εργοστασίων που παράγουν πυρομαχικά και όπλα, με το πολιτικό κομμάτι της εταιρείας, με άλλες μονάδες παραγωγής που παράγουν άλλα πράγματα. Για να γίνει αυτό, θα χρησιμοποιηθεί ένας νόμος που εκπονήθηκε το 2005 επί Υπουργείας Γεωργίου Αλογοσκούφη για την εξυγίανση των ΔΕΚΟ και θεωρείται, θα γίνει μάλλον προσπάθεια να επομιστεί το θέμα των κρατικών επιχορηγήσεων το πολιτικό κομμάτι, ούτως ώστε εάν χρειαστεί να επιστραφεί ποσό πίσω στην Κομισιόν, αυτό να ανταποκρίνεται σε ένα ποσοστό από 5% έως 7%. Θα πατήσουν λοιπόν πάνω σε αυτό το νόμο. Για τις άλλες δύο εταιρείες τι θα γίνει? Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την ΕΛΒΟ, την ελληνική βιομηχανία οχημάτων, και πάλι θα χρησιμοποιηθεί ο ίδιος νόμος. Εκεί προβλέπεται να μπει η εταιρεία σε καθεστώς ειδικής εκαθάρισης, ναι. Κάτι το οποίο μπορεί να γίνει βάσει του νόμου αυτού, δίχως να μπει η εταιρεία στον πτωχευτικό κώδικα. Ο εκαθαριστής θα έχει απόλυτες εξουσίες, θα μπορεί ακόμη και να απολύει εργαζομένους και ο στόχος της εκαθάρισης, θα γίνει προσπάθεια να γίνει εκαθάριση σε λειτουργία, θα είναι η πώληση της εταιρείας, η μερική ή η ολική. Πριν από λίγο τώρα, Σία, ολοκληρώθηκε η τελευταία σύσκεψη που έγινε και που αφορούσε στη ΛΑΡΚΟ. Εκεί είχαμε μια ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη, καθώς η Κομισιόν ενημέρωσε το Ταμείο Αποκρατικοποίησεων, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε, ότι θα ζητήσει επιστροφή 130 εκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα θα ζητήσει να επιστραφούν και οι τόκοι. Είναι το ποσό που ανταποκρίνεται στις κρατικές επιχορηγήσεις που έχει πάρει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια. Αυτό ανατρέπει το σχεδιασμό της κυβέρνησης και οι πληροφορίες που έχουμε λένε τα εξής. Ότι τα κομμάτια της εταιρείας, τα παραγωγικά, δηλαδή ένα εργοστάσιο, τρία μεταλλεία και ένα λιγνητορυχείο, θα γίνουν προσπάθειες προκειμένου να απολυθούν διαφορετικά, αλλά θα γίνει προσπάθεια να καταλήξουν και τα τρία στον ίδιο αγοραστή. Θα γίνουν επίσης προσπάθειες να μην επιβαρυνθεί ο αγοραστής με το ποσό των κρατικών επιχορηγήσεων που θα πρέπει να επιστραφεί, δεδομένου ουσία ότι θα πρέπει να γίνουν και επενδύσεις από, εάν βρεθεί βεβαίως επενδυτής για τη ΛΑΡΚΟ, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Και να κλείσω λέγοντας ότι όλα αυτά τελούν υπό την έγκριση της Τρόικας. Μάλιστα. Και αναμένεται να έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο το Σεπτέμβριο. Είναι, πρόδρομο, ένα δύσκολο project για την κυβέρνηση, πόσο μάλλον που η συρρήκνωση του προσωπικού και μάλιστα σημαντική συρρήκνωση του προσωπικού των τριών εταιριών θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Και βεβαίως όλα όσα μας είπε ο Αχιλλέας τελούν και υπό την αίρεση ότι η Τρόικα θα τα κάνει αποδεκτά. Ασφαλώς. Υπάρχει ένα πλούσιο παρασκήνιο, Σία, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει τώρα, είναι εδώ και αρκετό διάστημα το καλοκαίρι. Υπάρχει και μια διάσταση απόψεων μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας και Οικονομικών. Για παράδειγμα, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε καμία περίπτωση δεν θα συζητούσαν στο κλείσιμο των τριών αυτών οργανισμών. Αντιθέτως, υπήρξαν τέτοιες σκέψεις στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και γίνεται μια προσπάθεια να συγκεραστούν αυτές οι απόψεις. Εκεί που εστιάζει η κυβέρνηση είναι στο εξής, ότι σε κάθε περίπτωση η εκαθάριση θα γίνει με λειτουργία τις τρεις εταιρείες. Δηλαδή δεν θα ακολουθηθεί το μοντέλο που είχαμε δει πρόσφατα στην δημόσια τηλεόραση. Σε ό,τι αφορά τώρα το διαχωρισμό του προσωπικού, ασφαλώς το βάρος θα πέσει στο να κρατηθούν οι άνθρωποι που έχουν εμπειρία και τεχνογνωσία, κυρίως στα αμυντικά συστήματα, λόγω και της θέσης μας, της γεωγραφικής θέσης Ελλάδος, καθώς έχουμε απέναντί μας και την Τουρκία, και είναι λογικό αυτό.
Σε ό,τι αφορά κυρίως στο κομμάτι, στα εξοπλιστικά και στα φυσίκια που κατασκευάζονται, αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πάει στο, αφορά την αγορά και θα δοθεί σε ιδιώτες, από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Στις συσκέψεις που γίνονται έχουν τεθεί στο τραπέζι και συζητήσεις που αφορούν την εθνική ασφάλεια της χώρας. Γι' αυτό και υπάρχει προσεκτική προσέγγιση στο θέμα αυτό. Αλλά όπως είπες πάρα πολύ σωστά, Σία, όλα αυτά θα τεθούν και υπό την έγκριση της Τρόικας, γιατί είναι χρεωμένες ιδιαίτερα και οι τρεις εταιρείες. Το τελικό σχέδιο, πάντως, και κλείνω εδώ, αναμένεται να παρουσιαστεί στο τέλος της εβδομάδας, πιθανότατα από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Στουρνάρα. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο και να παρακολουθήσουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ, όπου θα δούμε και την ακτινογραφία αλλά και τα προβλήματα των τριών εταιρεών, όπως επίσης και τις αντιδράσεις που προκαλούν τα σχέδια της κυβέρνησης για την αναδιάρθρωσή τους. Εργαζόμενοι των ελληνικών αμυντικών συστημάτων συζητούν με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας αμέσως μετά τη λήξη της σύσκεψης στο Υπουργείο Οικονομικών για την εξυγίανση της εταιρείας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών, η Φόφη Γεννηματά και οι εταιρείες συμβούλων που έχουν αναλάβει να παρουσιάσουν μελέτη για την αναδιάρθρωση όχι μόνο των ελληνικών αμυντικών συστημάτων αλλά της ΕΛΒΟ και της ΛΑΡΚΟ έως τα τέλη του μήνα. Και θέλουμε σε όλους τους τόνους να πούμε στην ελληνική κυβέρνηση ότι το ζήτημα δεν είναι λογιστικό, το ζήτημα είναι βαθιά πολιτικό, είναι βαθιά εθνικό. Αν η σημερινή κυβέρνηση θέλει να αφήσει αυτή τη χώρα χωρίς αμυντική βιομηχανία, δεν χρειάζεται συμβούλους για να τους το πούν. Πρέπει ευθέως να απευθυνθεί στον ελληνικό λαό και να πει ότι εμείς θέλουμε να κλείσουμε τη μοναδική αμυντική βιομηχανία. Στα ελληνικά αμυντικά συστήματα εργάζονται περίπου 900 άτομα, τα οποία έχουν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας, καθώς είναι απλήρωτοι εδώ και 8 μήνες. Τα χρέη της εταιρείας υπολογίζονται σε 800 εκατομμύρια. Σοβαρό πρόβλημα αποτελούν οι κρατικές επιχορηγήσεις που έχει πάρει η εταιρεία και οι οποίες ανέρχονται στα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ την οκταετία 2004-2012, ενώ το έλλειμμα για το 2013 αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ. Σε ό,τι αφορά την άλλη αμυντική βιομηχανία, την ΕΛΒΟ, εκεί εργάζονται περίπου 360 άτομα, ενώ οι υποχρεώσεις της επιχείρησης ανέρχονται σε περίπου 55 εκατομμύρια ευρώ. Και θέλουμε και απαιτούμε σήμερα οι κύριοι αυτοί να εκφράσουν πολιτική βούληση και να μας πούνε τι θα γίνει τελικά. Θα ζει στο μαγαζί ή θα πεθάνει. Η πλέον δύσκολη περίπτωση θεωρείται εκείνη της ΛΑΡΚΟ, που αποτελεί και έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς νικελίου στην Ευρώπη. Στο ένα εργοστάσιο και στα τέσσερα μεταλλεία της εταιρείας απασχολούνται περίπου 1.000 εργαζόμενοι, ενώ τα χρέη της επιχείρησης υπερβαίνουν τα 300 εκατομμύρια. Η Κομισιόν, μάλιστα, πρόσφατα άνοιξε κεφάκελο για τη ΛΑΡΚΟ, προκειμένου να εξετάσει εάν τα 130 εκατομμύρια που έλαβε κατά καιρούς από το δημόσιο η εταιρεία συνιστούν κρατική επιχορήγηση ή όχι. Οι μελέτες των συμβούλων αναμένεται να παραδοθούν σε λίγες ημέρες.